Γεγονός αυτό ότι αγωνιστήκαμε πάρα πολύ, τρέξαμε μάλλον, προσπαθήσαμε να τρέξουμε το έργο και πράγματι επιτέλους φτάσαμε στο τέλος, ειδικά για την παθολογική η οποία είναι πανέτοιμη. Η ψυχιατρική λείπουν κάτι λίγα εις εργασίες, οι οποίες σίγουρα σε 10 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί. Είναι γεγονός όμως ότι ύστερα είναι το θέμα του εξοπλισμού, δηλαδή είναι της προμήθεια των υλικών τα οποία χρειάζονται τα δωμάτια των νοσοκομείων, κρεβάτια, όλα αυτά τα οποία συνηθίζεται να χρησιμοποιούν, ούτως ώστε να εμπλουτιστεί πλήρως ένα δωμάτιο ιατρικό. Εμείς τα είχαμε ξαναπροκηρύξει, δεν ήταν άγωνη η πρώτη προκήρυξη, τώρα ξαναπροκηρύσαμε. Ελπίζομαι έστω και σταδιακά, γιατί το λέω έτσι, με την έννοια ότι αν και προκηρύξαμε αρκοντήσια, κρεβάτια, κομωδίνα, ό,τι βέβαια είπαμε χρειάζεται σε ένα δωμάτιο ιατρικό, αντιλαμβάνεστε ότι οι προμηθευτές, άλλοι θα έρθουν για τα κρεβάτια, άλλοι θα είναι για τα αρκοντήσια. Πιθανό λοιπόν να μην έχουμε πάλι την πρέπουσα αποδοχή από όλους αυτούς, με αποτέλεσμα, εν πάση περιπτώσει, κάτι να προκύψει, να έρθουν δηλαδή, να γίνουν τα βασικά τα οποία χρειάζονται. Στη χειρότερη περίπτωση, εγώ είχα προτείνει στην κυρία Κανταράκη, στην διοικήτρια, ότι θα μπορούσαμε να το εμπλουτίσουμε με προηγούμενα, με άλλα, τα παλιά υλικά, θα τα έλεγα, την προμήθεια την παλιά δηλαδή, ούτως ώστε να αρχίσει να δουλεύει επιτέλους η παθολογική, κάτι το οποίο το έχει ανάγκη ο χιώτικος λαός.